Όταν σε βλέπω, έχω μία αισιοδοξία ότι όλα θα πάνε καλά. Αυτό θέλω να σου πω. Ροδουλά Καφτάκη, καλώς ήρθες. Καλώς σε βρήκα, Ανδριανή. Αυτό το θετικό μου το βγάζεις εσύ. Αλήθεια. Μέσα μου, ναι. Ωραία, θα κρατάει μία το χέρι της άλλης ναι. Και θα λέμε ότι όλα θα πάνε καλά. Πριν βγούμε στον αέρα, συζητούσαμε με τη Ροδούλα για τα παιδιά μας και για το πόσο εξαρτημένα ή όχι είναι με τις συσκευές, με τις οθόνες, είτε είναι για πρόκειται για τηλεόραση, είτε πρόκειται για κινητό, είτε πρόκειται για οποιαδήποτε άλλη συσκευή, τι παίζει με τα social media και όλα αυτά. Μήπως έπρεπε να λέμε για μας. Ναι. Μήπως είμαστε κι εμείς αντίστοιχα σε τέτοια κατάσταση. Εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω, αναρωτιέμαι αν έχεις πρόβλημα που κρατάω το κινητό μου όση ώρα θα μιλάμε. Ναι. Δεν θα χτυπήσει, ναι. Δεν θα το κοιτάξω καθόλου, ούτε δόνηση. Απλώς θα το κρατάω. Πώς αισθάνεσαι με αυτό? Νιώθω ότι είσαι, δεν έχω την προσοχή σου 100%. Ότι είσαι λίγο του... ναι, για πες μου τώρα, ναι. Γιατί μπορεί και κάτι να τύχει ωστόσο. Ναι. Έρευνες έχουν δείξει λοιπόν ότι όταν σε μια συνομιλία κρατάμε το κινητό μας, ακόμα και αν δεν το κοιτάζουμε, ο συνομιλητής μας νιώθει άγχος, ναι, ανησυχία, πράγμα. Ότι έχει την προσοχή μόνο όσο αυτό δεν θα χτυπήσει. Mm. Ότι είναι λιγότερο σημαντικός από το κινητό μου και νιώθει μεγάλη αμηχανία. Γι' αυτό το λόγο εγώ θα το κλείσω τώρα το κινητό και θα το βάλω στην τσάντα μου, δηλαδή κάπου να μην φαίνεται. Να, και εγώ θα το βάλω εδώ να μην το βλέπεις. Όχι μόνο ένδειξη ευγένειας, αλλά γιατί θέλω να σου δείξω ότι αυτή τη στιγμή που εμείς μιλάμε, είσαι το πιο σημαντικό άτομο για μένα. Στο σπίτι μας δεν το κάνουμε αυτό όμως. 100% έχουμε. Την προσοχή μου. Είμαι εδώ για να σε ακούσω, με όλο μου το είναι. Αυτός είναι ένας τρόπος μόνο που το κινητό σαμποτάρει πάρα πολύ την επικοινωνία μας και τις ανθρώπινες σχέσεις. Μόνο που το κρατάμε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και κάνω εικόνα, αυτό που πήγα να σου πω πριν λίγο, στο σπίτι, που εγώ θα πω για μένα, έτσι δεν μπορώ να πω για τα άλλα σπίτια. Πολλές φορές θα με δεις να κυκλοφορώ, να πηγαίνω από το ένα δωμάτιο στο άλλο και να είμαι με το κινητό. Όχι γιατί κάνω εκείνη τη στιγμή κάτι. Να το κρατάω γιατί μπορεί να με πάρουν τηλέφωνο από τη δουλειά. Γιατί περιμένω ένα τηλεφώνημα. Και είμαι όντως με μία συσκευή στο χέρι, για τους δικούς μου λόγους κάθε φορά. Τα παιδιά μου και ο σύντροφός μου βλέπουν με ένα κινητό στο χέρι όλη την ώρα. Έτσι. Και αυτό οδηγεί αρκετά συχνά σε αποστάσεις και δεν έχουμε καταλάβει γιατί. Γιατί μετά από αυτό μπορεί να προκύψει ένας καυγάς στο σπίτι. Και λες, μα δεν έκανα κάτι. Γιατί όλος μπορεί εκείνη την ώρα να περιμένει την προσοχή, ενώ η προσοχή σου είναι στο κινητό. Είναι εντελώς ασυναίσθητα. Είναι κάτι που γίνεται υποσυνείδητα, δεν το κάνεις επίτηδες, κανένας δεν το κάνει επίτηδες, γιατί είναι θυστικό. Είναι θυστικό. Είναι εκείνη τη στιγμή αυτό το μούδιασμα που λέγαμε πριν, δηλαδή εγώ έχω μια ανησυχία, έχω ένα άγχος, λίγο πεσμένη διάθεση, λίγο βαριέμαι, η πρώτη κίνηση είναι να πάει στο κινητό, που θα μου δώσει μια έντονη ειδονή, έντονη ευχαρίστηση, την οποία έχω συνηθίσει και θα έχει δύο δράσεις. Τα πάντα από την πιο απλή κίνηση που κάνουμε, αυτή μας τα έχουν λύσει οι νευροεπιστήμες που μελετούν τον εγκέφαλο, δόξα τω Θεώ, και λέει ότι οποιαδήποτε κίνηση κάνει ένας άνθρωπος στη συμπεριφορά του εξαρτάται από δύο πράγματα, τον πόνο και την ειδονή. Μάλιστα. Από το αν θα φάω ένα παγωτό, αν θα συγυρίσω το σπίτι μου, αν θα πάω στους γιατρούς χωρίς σύνδεση. Το συγγύρισμα του σπιτιού θέλω να μου εξηγήσει με τι πόνο σχετίζεται, γιατί με ειδονή είναι δεν μπορεί. Κουραστικό, με αυτό το πόνο σχετίζεται, αλλά αν το φανταστώ το σπίτι μου τελικά ωραίο και περιποιημένο, μπορεί... Ικανοποιούμε. Έτσι, νιώθω μια ικανοποίηση, οπότε μπορεί να σηκωθώ να το κάνω. Mm. Όλα είναι μια ζυγαριά. Αν η ειδονή που θα νιώθω γι' αυτό είναι περισσότερη από ότι ο πόνος, ο κόπος, ας το πω αλλιώς, θα το κάνω. Διαφορετικά, ο άνθρωπος δεν είναι μαζοχιστικός. Ναι. Ποτέ δεν θα κάνει μία πράξη αν ο πόνος που παίρνει είναι περισσότερος από την ειδονή. Άρα, μας χαρίζει ειδονή. Αυτό, όλη αυτή η συνθήκη υπήρχε και πριν τα social media ή εντάθηκε με τα social media. Γιατί, εντάξει, τι άλλο να κάνεις, μπορείς να παίξεις παιχνίδια, να δεις φωτογραφίες, να δεις τα mail σου.
Όχι απλά εντάθηκε, δεν θα λέγαμε ότι μόλις ξεκίνησαν τα social media ήταν ακριβώς έτσι. Αυτό έγινε στην πορεία. Δηλαδή, μιλάμε για τη τεχνολογία και τη λέμε είναι λέει, ένα εργαλείο. Να. Δεν είναι ένα εργαλείο. Το Word είναι ένα εργαλείο. Σωστά. Το να επεξεργαστώ μια εικόνα είναι ένα εργαλείο. Τα social media δεν είναι ένα εργαλείο. Τι είναι, Ροδούλα? Φτιάχτηκε βασιζόμενο στην ανάγκη που έχει ο άνθρωπος να ανήκει κάπου. Mm-hmm. Στην ανάγκη να έχουμε μια κοινότητα, να ανήκουμε σε μια ομάδα και να έχουμε επικοινωνία. Έτσι ξεκίνησε. Έχει καταλήξει όμως, γιατί θέλω κάτι που το θυμόμουν πριν να σου πω, ότι χθες συνάντησα μια μαμά, συνάδελφο, mm-hmm. πληροφορικής, και μιλούσαμε καλή ώρα για τα παιδάκια μας όπως μιλάμε τώρα. Και μου είπε την εξής φράση. Πρώτη φορά στη ζωή μου τα έχω δει μπαστούνια. Πως μια μαμά που έχει αυτές τις γνώσεις, έχει οριοθετήσει τα παιδιά της, είναι ευαισθητοποιημένη, ξέρει τους κινδύνους, είναι πληροφορικής. Mm-hmm. Τα βρίσκει μπαστούνια. Πρώτη φορά στη ζωή της με την τεχνολογία και με τα παιδιά. Όλοι οι γονείς τα βρίσκουμε μπαστούνια. Γιατί? Γιατί η απάντηση είναι μία. Ανισορροπία δυνάμεων. Πάμε να τα βάλουμε με κάτι που είναι κατά πολύ πιο δυνατό από εμάς. Και πού οφείλεται αυτό? Στο ότι πλέον δεν είναι μόνο η πληροφορική, δεν είναι η τεχνολογία. Είναι ψυχολογία, είναι τεχνητή νοημοσύνη, είναι νευροεπιστήμες. Έχει ολόκληρο στρατό από την άλλη μεριά. Οι πιο ισχυρές επιστήμες, οι καλύτερες έρευνες, οι κορυφαίοι επιστήμονες εργάζονται στο πώς θα το κάνουν τόσο εθιστικό, ώστε να μας κρατήσουν ένα δευτερόλεπτο παραπάνω στην οθόνη μας. Με τεχνικές έχουν μελετήσει ακριβώς τι θέλει η Ανδριανή, την ώρα που θα ξέρουν πόση ώρα το κρατάς, την ώρα που είναι να το αφήσεις, θα έρθουν τα likes μαζεμένα. Full dopamine. Και εγώ θα αισθανθώ ακριβώς αυτή την ικανοποίηση, θα νιώσω ειδονή και θα συνεχίσω. Έτσι. Να είμαι και να απασχολούμαι σε κάτι από όλα αυτά. Άρα η τεχνολογία, τα κινητά, τα social media κυρίως και τα κινητά μας, δεν είναι πλέον τηλέφωνα. Δηλαδή, ας το δούμε πώς είναι πραγματικά. Ναι. Έχουν αυτό την άμεση ανταμοιβή, την απότομη ειδονή και ταυτόχρονα σε παίρνουν και από όλα σου τα προβλήματα. Mm-hmm. Σε μια περίοδο που έχεις άγχος, που μπορεί να βαριέσαι, να περνάς κάποια δυσκολία στη ζωή σου, πόσο μάλλον στην εφηβεία, που είναι μια δύσκολη περίοδος. Ούτως ή άλλως, τα παιδιά περνάνε άγχος έτσι κι αλλιώς. Έχουν το άγχος αν θα γίνουν αποδεκτά από την ομάδα, έχουν το άγχος ότι μεγαλώνουν, πρέπει να παρνηθούν λίγο τους γονείς, να ταυτιστούν mm-hmm. με τους συνομιλικούς. Βιώνουν πάρα πολλά άγχη και εμείς τα αντιμετωπίζουμε και τα μαλώνουμε και λέμε τι άγχος έχει αυτό. Είναι η πιο αγχωτική περίοδος στη ζωή ενός ανθρώπου και εμείς τι τους κάναμε. Είναι σαν να τους τοποθετήσαμε τσιγάρα και αλκοόλ. Πάρτε τα όλα και τους λέμε. Τα ηθιστικά μπροστά σας. Κάθε φορά που νιώθεις πεσμένη διάθεση, που βαριέσαι ή νιώθεις ότι δεν σε αγαπάνε οι φίλοι σου, δεν νιώθεις την αποδοχή, που έχεις ένα άγχος για τα μαθήματά σου, για οτιδήποτε, πάρε μια τζούρα. Πιέσαι ένα ποτηράκι. Ροδούλα, το εξής παράδοξο βιώνουμε. Πόσες συζητήσεις έχουμε κάνει, έχεις κάνει ολόκληρο site, ετοιμάζεις βιβλίο και αν έχετε μιλήσει εσείς οι άνθρωποι που είσαστε εκπαιδευτικοί στον τομέα της πληροφορικής, σε γονείς, σε παιδιά για την οριοθέτηση και πώς θα πρέπει να είναι η σχέση μας με το διαδίκτυο, τις συσκευές, τα online games, όλο αυτό το κομμάτι που αναπτύσσουμε εθισμούς και πώς θα το σώσουμε. Έχει γίνει όλη αυτή η φασαρία τα προηγούμενα χρόνια και φτάνουμε στην εποχή της πανδημίας με την καραντίνα που λέμε στα παιδιά μας ό,τι ξέρετε ξεχάστε το, θα είσαι μπροστά σε έναν υπολογιστή για να κάνεις τα μαθήματά σου, του σχολείου, του φροντιστηρίου, των ξένων γλωσσών, μα και κιθάρα να κάνεις online θα την κάνεις. Η δουλειά θα γίνει μέσω του διαδικτύου, οι αγορές επίσης, η επικοινωνία με τους φίλους επίσης. Άλλαξε όλο και πήγε από εκεί. Υπάρχει σωτηρία? Λοιπόν, ομολογουμένως η πανδημία είναι κάτι πάρα πολύ πρωτόγνωρο και έχει φέρει τα πάνω κάτω στη ζωή μας. Αυτές είναι οι συνθήκες τις οποίες εμείς δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Αυτό που μπορούμε να ελέγξουμε είναι οι επιλογές που κάνουμε
για να τις αντιμετωπίσουμε αυτές τις συνθήκες. Δηλαδή, σαν άνθρωποι είμαστε και λίγο έχουμε μάστερ στο να βρίσκουμε δικαιολογίες. Αμέ, πολλές. Ναι. Λοιπόν, η πανδημία δεν οφείλεται για τον εθισμό που έχουμε με τη τεχνολογία. Τον είχαμε πριν. Σωστά. Μας έδωσε ένα άλοθη λόγω του εγκλεισμού. Και να μην ταυτίζουμε καθόλου το χρόνο οθόνης, δηλαδή το πόσο χρόνο περνάμε μπροστά σε μια οθόνη, με τον εθισμό μας. Ένας άνθρωπος μπορεί να εργάζεται 12-15 ώρες μπροστά σε μια οθόνη, αλλά να μην είναι καθόλου εθισμένος. Να πηγαίνει σπίτι του, να το κλείνει και να λέει: δεν θέλω να ξαναδώ οθόνη. Δεν παίρνει ντοπαμίνη από αυτό το πράγμα, δεν παίρνει ειδονή. Αυτός πώς έχει καταφέρει να ξεφύγει και να μην νιώθει ειδονή? Ακριβώς γιατί δεν εθίζονται όλοι οι άνθρωποι το ίδιο, γιατί είπαμε, από πού παίρνεις ειδονή? Όσο πιο, ας το πάρουμε έτσι, ότι δεν μου αρέσει να βλέπουμε τι δεν θέλουμε να κάνουμε. Αυτό που δεν θέλουμε είναι να μην ασχολούμαστε πολύ με το κινητό μας. Ναι. Λοιπόν, έτσι το μεγενθύνουμε. Να ναι. δούμε τι ναι, θέλουμε ναι, ναι. να κάνουμε. Έχουμε στόχους στη ζωή μας. Έχουμε ένα όνειρο. Έχουμε όραμα. Έχει ένα περιεχόμενο η ζωή μας. Ωραία. Mm. Και το βασικότερο. Γιατί πλέον έχουν γίνει έρευνες, έχουν μελετήσει τους πιο επιτυχημένους ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο και έχουν ένα κοινό σημείο. Ποιο είναι αυτό? Την τέχνη του σχετίζεστε. Όλοι αυτοί έχουν ισχυρές ανθρώπινες σχέσεις. Υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη και υψηλή κοινωνική νοημοσύνη. Όταν ο άνθρωπος έχει όλα αυτά στη ζωή του, τότε είναι λιγότερο επιρρεπής στο να πιάσει το κινητό, γιατί το να πιάσω το κινητό είναι η παρόρμηση. Mm. Είναι η παρόρμηση που πάει στο πακέτο τα τσιγάρα, είναι η παρόρμηση που πάει στο φαγητό, είναι η παρόρμηση που πάει στο αλκοόλ. Όταν εγώ έχω έλεγχο των συναισθημάτων, όταν έχω την διαχείριση να τα αναγνωρίζω, και το βασικότερο, όταν είμαι συνειδητός. Mm. Δεν είμαστε συνειδητοί. Αν ρωτήσουμε ένα παιδί πόσες ώρες περνάς κοιτώντας το κινητό σου, θα σου πει μία. Δύο. Οι μετρήσεις έχουν δείξει ότι το κοιτάει 4 ώρες την ημέρα. Τελικά. Τελικά. Τι γίνεται τώρα? Ένας φαύλος κύκλος. Η τεχνολογία μειώνει τη συναισθηματική και κοινωνική νοημοσύνη των παιδιών. Η γενιά αυτή, η γενιά της ψηφιακής εποχής, που αλλιώς ονομάζεται και η γενιά Z, έχει ιστορικά τη χαμηλότερη συναισθηματική νοημοσύνη. Είναι ιστορικά η πιο δυστυχισμένη γενιά. Την περισσότερη κατάθλιψη, τις περισσότερες αυτοκτονίες. Μιλάμε για όλες τις γενιές που γεννήθηκαν και δεν γνώρισαν εποχή χωρίς smartphone. Άρα, από το... Δεν πότε βγήκαν τα smartphone στη ζωή μας. Μιλάμε για τα παιδιά που το είναι 2000 τώρα, και μετά, ας πούμε. Τώρα έφηβοι. Θεωρώ ότι είναι η... Από το 2010 και μετά. Ναι. Και χωμηρικά. Πιο νωρίς. Ναι, ίσως και πιο νωρίς. Τα παιδιά που είναι αυτή τη στιγμή έφηβοι, τους μοιράσαμε κακό χαρτί. Και τα τους μαλώνουμε. Χαρτί, εμείς, αλλά στην ουσία εμείς τα καταδικάσαμε στο ότι η τεχνολογία τα εκπαίδευσε λάθος. Δηλαδή, αντί να τα διαπαιδαγωγήσουμε εμείς, τα διαπαιδαγώγησε κάτι άλλο. Και τι συμβαίνει? Με τη τεχνολογία συμβαίνει το lemming effect. Δηλαδή. Λοιπόν, τα lemmings είναι οι λεμίνοι, είναι κάτι τροκτικά που ζουν στην Αρκτική και είναι γνωστά για τις μαζικές αυτοκτονίες τους. Δηλαδή το ένα τρέχει μπροστά και πέφτει στον κρεμό και ακολουθούν όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Αυτά γιατί αυτοκτονούν? Αυτά δεν, επιστημονικά δεν έχει ακριβώς αποδειχθεί. Το ένα είναι αποκεκτημένη ταχύτητα, έτσι όπως ζούμε και εμείς στη ζωή μας. Το άλλο είναι ότι δεν σκέφτονται, αφού τρέχει ο πρώτος, τρέχουν και αυτά από πίσω. Ακριβώς το ίδιο κάνουμε κι εμείς. Το έχουν όλοι. Όλοι το έχουν. Δεν ζούμε συνειδητά. Η δική μου συμπεριφορά, η σχέση μου με το κινητό, με εξυπηρετεί. Μου βελτιώνει τη ζωή μου. Μου βελτιώνει τις ανθρώπινες σχέσεις μου. Γιατί ή μου στερεί την πραγματική ζωή. Αυτό που θεωρώ εγώ ότι χάνουν περισσότερο από όλα τα παιδιά, είναι το χρόνο τους. Χάνουν την πραγματική ζωή. Κάποια στιγμή θα ξυπνήσουν και δεν θα έχουν ζήσει παιδική ηλικία, δεν θα έχουν ζήσει εφηβεία. Υπάρχει την ίδια στιγμή και ο φόβος, τέλος πάντων, όχι ο φόβος, το ρίσκο
στην προσπάθειά μας να τα απομακρύνουμε εντελώς, που δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι κάτι τέτοιο, να κόψουμε τα πάντα που αφορά στην ψηφιακή τους δικτύωση και πραγματικότητα, να τα αποκόψουμε και από τις κοινωνικές συναναστροφές τους, που σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό πια γίνονται μέσω social media ή διαδικτύου. Ναι. Δηλαδή προς γκρεμός και πίσω ρέμα. Αυτό είναι το πάρα πολύ έξυπνο που έχει γίνει. Δηλαδή εδώ μιλάμε για κάτι άκρος εθιστικό όπως είναι τα ναρκωτικά. Mm-hmm. Οι ειδικοί δεν το ξεχωρίζουν. Το οποίο όμως ντύθηκε τόσο ωραία και έγινε κοινωνικά όχι μόνο αποδεκτό αλλά επιβεβλημένο. Μπήκε παντού σε όλα τα σπίτια. Που είναι πάρα πολύ δύσκολο πλέον στο γονιό να πει όχι εσύ. Να. Δεν γίνεται. Όμως, δεν γίνεται το όχι. Γίνεται όμως να κάνω επιλογές για τη ζωή μου. Δηλαδή αυτό που είπα πριν, να είμαι συνειδητός. Γιατί το κάνω αυτή τη στιγμή. Το κάνω γιατί όντως έχω να στείλω ένα email ή το κάνω γιατί απλώς βαριέμαι και πήγε έτσι το χέρι μου. Τι χάνω από τη ζωή μου. Δηλαδή αυτό που προσπαθώ να κάνω και στα σεμινάρια μου και στο Safe Kids Project και με το βιβλίο μου είναι να ταράξω τη ζυγαριά ειδονή πόνου. Ναι. Δηλαδή, αν ο γονιός συνειδητοποιήσει τι πόνος τον περιμένει. Γιατί όταν οι γονείς καταλαβαίνουν πλέον ότι το παιδί πρέπει να πάει σε απεξάρτηση, είναι πάρα πολύ αργά. Εγώ δηλαδή τότε συνήθως δέχομαι τηλεφωνήματα. Όπου πέφτουν από τα σύννεφα γιατί το παιδί έχει σπαταλήσει μια περιουσία στον ηλεκτρονικό τζόγο ή το παιδί διαλύει πραγματικά το σπίτι όταν του στερήσουν το κινητό. Το πεντάχρονο. Πράγματα που εμείς θεωρούμε ίσως ακραία, αλλά δεν είναι καθόλου ακραία. Και χτίζονται μέρα με τη μέρα, πολύ συχνά, πολύ συνηθισμένα. Εκεί ο γονιός έχει δώσει παράδειγμα στο παιδί, ή δεν χρειάζεται σε αυτή την περίπτωση ο γονιός να έχει δώσει το παράδειγμα κυκλοφορώντας παντού με το κινητό μέσα στο σπίτι και περνώντας ο ίδιος χρόνο. Το ένα σίγουρα είναι το παράδειγμα. Το βασικότερο όλων είναι τι κίνητρο έχει ο γονιός ώστε να αφαιρέσει τη συσκευή από το παιδί. Γιατί αν την αφαιρέσει, θα πρέπει να ασχοληθεί. Ναι, δηλαδή, θα πρέπει, ακριβώς. Ήρθε η πανδημία, όμως το αν θα επιλέξω, αν θα πάω για περπάτημα ή αν θα δω ταινία, αν θα επιλέξω το βιβλίο ή το κινητό, είναι δικές μου επιλογές. Και η αλήθεια είναι ότι είμαστε οι επιλογές μας. Δεν μπορεί να θέλω να είμαι αδύνατη και να τρώω κάθε μέρα δύο τούρτες. Δεν γίνεται. Άρα, ναι. Αν έχω στόχο και ονειρευτώ, πώς θέλω να είναι το παιδί μου. Εγώ μπορώ να διαβεβαιώσω ότι δεν γίνεται ταυτόχρονα ένα παιδί να είναι και πάρα πολύ καλός μαθητής, να έχει συγκέντρωση και ταυτόχρονα να παίζει πάρα πολλές ώρες βιντεοπαιχνίδια ή να είναι στα social media. Γιατί η τεχνολογία μας κλέβει τρεις βασικούς πόρους που έχουμε. Το ένα είναι η ενέργειά μας. Σωστά. Μας ρίχνει τη διάθεση, μας ρίχνει την ενέργεια. Το άλλο είναι χρήμα. Γιατί τα παιδιά σπαταλούν πάρα πολύ χρήμα και σε βιντεοπαιχνίδια και σε όλα αυτά τα gadget. Αλλά το βασικότερο όλων, που δεν μπορεί να αγοράσει ούτε ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο, ο Bill Gates έχει δηλώσει, ότι το μόνο πράγμα που δεν μπορεί να αγοράσει είναι ο χρόνος. Ο οποίος φεύγει νεράκι όταν βυθίζεσαι μέσα σε αυτό. Και όλοι γκρινιάζουμε για έλλειψη χρόνου. Όμως μετά το χαρίζουμε και το σπαταλάμε στα social media και στο τέλος της ζωής μας δεν θα μετανιώσουμε για τι δεν ποστάραμε ή για τα likes που δεν θα κάναμε. Μία ερώτηση θα υπάρχει τότε για τον καθένα μας. Σου δόθηκε μία ζωή για δώρο. Την έζησες ή την σπατάλησες από εδώ και από εκεί. Κάθε να το κάνω story να δω τι θα μου απαντήσουνε. Ναι. Κάπως έτσι θα πάει ο εγκέφαλος. Έζησες τα όνειρά σου. Είπες τα σ' αγαπώ που ήθελες, έκανες τις αγκαλιές στο χάδι. Δηλαδή, αν αυξήσουμε πάρα πολύ την ειδονή του πραγματικού κόσμου, τότε δεν θα μας αφορά πλέον. Αυτό είναι δουλειά, όμως πρέπει να κάνει ατομικά ο καθένας μας. Γιατί έτσι όπως είναι, δομημένη η ζωή, το σύστημα, η κοινωνία, η οικονομία, οι καταναλωτικές συνήθειες, τα πρότυπα, δεν είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι προς την κατεύθυνση της ζωής μέσα από τα social. Εμείς πρέπει να κάνουμε την ατομική μας επανάσταση και να επαναπροσδιορίσουμε ποια είναι η θέση μας και η στάση μας. Και να δούμε τι θέμε. Αυτογνωσία. Αυτογνωσία,
προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη. Ακούγες τον πρώτο καλεσμένο που είχαμε. Τον πρόλαβε στο Στέλιο. Γιατί λέτε αλλά τα ίδια πράγματα από μία άλλη οπτική ο καθένας. Ανδριανή, όλα τα πράγματα, γιατί εγώ τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι πάρα πολύ με την προσωπική ανάπτυξη. Mm-hmm. Και άρχισα να ασχολούμαι με την προσωπική ανάπτυξη όταν έκλεισα την οθόνη. Γιατί υπήρξα στη ζωή μου. Με αυτό το αντικείμενο, έτσι. Τώρα πλέον συνειδητοποιώ ότι υπήρξα στη ζωή μου πολύ εθισμένη και με το ηλεκτρονικό εμπόριο και με τα social media, χωρίς να το έχω καταλάβει. Mm. Δηλαδή, κοίμιζα το μωρό μου και η πρώτη μου σκέψη δεν ήταν να πάω να κοιμηθώ, ήταν να ανοίξω τον υπολογιστή. Mm. Τώρα συνειδητοποιώ ότι είχε συμβεί και μόνο όταν κατάφερα και τα έκλεισα όλα αυτά και έγινα συνειδητή, ασχολούμαι με την προσωπική ανάπτυξη, έγραψα το βιβλίο μου, κάνω σεμινάρια, φτιάχνω το Safe Kids Project, έγινα δημιουργική μέσα από μια διαδικασία πολύ μεγάλη. Τι σε βοήθησε εσένα να πεις ότι το κλείνω και προχωράω, να δω τι γίνεται με τη ροδούλα, να δω τι μου συμβαίνει για να το διορθώσω. Τι σε βοήθησε? Κάθε άνθρωπος βρίσκει ένα κίνητρο στη ζωή του. Mm. Για μένα ήταν τα παιδιά μου. Ξεκίνησα να διαβάζω γιατί θεωρώ ότι δεν γεννιόμαστε γονείς. Ήθελα να δω τι μπορώ να κάνω καλύτερα, οπότε άρχισα να ασχοληθώ με την ψυχολογία. Μέσα από αυτό ανακάλυψα τη συναισθηματική νοημοσύνη, η οποία είναι πραγματικά η πηγή όλης της ευτυχίας και της επιτυχίας του ανθρώπου. Αν καταφέρουμε στα παιδιά μας να δώσουμε την διαχείριση των συναισθημάτων τους, το να μπορούν να αυτοπαρηγορούνται. Μεγαλώσαν αυτά τα παιδιά σε μία κοινωνία όπου τους έχει χαριστεί πάρα πολύ. Μας ονομάζουν γονείς ελικόπτερα. Ναι, έτσι. Πετάμε πάνω από τα παιδιά τους, και δεν τα αφήνουμε σε τίποτα να δυσκολευτούν. Τους θερούμε λοιπόν αυτό το να κοπιάσουν. Και μετά βλέπουμε μία γενιά η οποία αλλάζει δουλειές τη μία μετά από την άλλη, δεν έχει όραμα και το βασικότερο δεν έχει υπομονή. Δεν την έμαθε, γιατί με ένα κλικ έχει ό,τι ταινία θελήσει στον υπολογιστή. Δεν χρειάζεται να την περιμένει, να πάει στο βίντεο κλαπ, να την περιμένει κανένα μήνα. Πάρα πολλοί άνθρωποι δεν περιμένουν να δουν το τέλος, τη σειρά. Βλέπουν κατευθείαν το τέλος. Αφού έχουν την επιλογή να το κάνουν. Mm. Στο Netflix η μία σειρά διαδέχεται την άλλη. Δεν χρειάζεται να κάνεις καν κλικ. Ναι. Με ένα κλικ έχω ό,τι θελήσω στο σπίτι μου σε μία-δύο μέρες. Το email φτάνει αμέσως, η επικοινωνία. Δεν φλερτάρουν τα παιδιά πλέον. Γιατί να φλερτάρουν? Γιατί να προσπαθήσουν με τον δεν άλλο το μάθανε. Άνθρωπο. Να κάτσουν να αναρωτηθούν, μα με θέλει, δεν με θέλει. Τώρα το ναι ήταν ναι ή ήταν όχι, τελικά θα βγούμε, δεν θα βγούμε. Γιατί να μπουν σε αυτή τη διαδικασία? Δεν το μάθανε. Αυτή τη τέχνη τους σχετίζεστε, mm. διότι η τεχνολογία τους το στέρισε. Και αυτά τα παιδιά δεν είναι για να τα επικρίνουμε. Είναι για να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας, γιατί τους στερήσαμε. Με ποιο δικαίωμα τους στερήσαμε όλο αυτό το κόπο και τον πόνο που έχει το να ενηλικιωθούν. Ροδουλά, επειδή πρέπει να κλείσουμε και θέλω να κλείσεις εσύ. Δηλαδή, αν θα μπορούσαμε μέσα σε μία πρόταση να δώσουμε και λίγο κουράγιο στους γονείς που μας βλέπουν και σε εμάς μαζί. Γιατί μπορεί εγώ να έχω μικρά παιδιά, αλλά θα το αντιμετωπίσω σίγουρα κάποια στιγμή μπροστά μου όλο αυτό και θέλω να ξέρω πώς μπορώ τα δικά μου τα παιδιά να τα βοηθήσω. Ναι. Πώς μπορεί ένας γονιός που ήδη το βλέπει το παιδί του ότι έχει χάσει το όριο, έχει χάσει το μέτρο. Ναι. Πώς μπορεί να το επαναφέρει στο κέντρο του? Με το να πούμε στα παιδιά ότι ο ψηφιακός κόσμος τον έχουν φτιάξει κάποιοι άλλοι. Τον έχουν φτιάξει κάποιοι άλλοι και ο σκοπός τους είναι το κέρδος. Εμείς φτιάχνουμε την πραγματική μας ζωή. Αυτή είναι η πραγματική και η αληθινή, η μόνη αληθινή ζωή. Ακόμα και αν έχει πόνο, αν έχει δυσκολίες, από αυτό θα βγουν πιο δυνατά. Αλλά είναι η μόνη αλήθεια που έχουν. Τη ζωή τους να μην τη χαραμίζουν. Και εμείς φυσικά να χτίσουμε τη σχέση. Δηλαδή, ας δείξουμε στο παιδί τι θέλουμε να κάνει. Θέλουμε να αθληθεί. Θέλουμε να έχει περισσότερες δραστηριότητες. Το κάνουμε εμείς πρώτοι. Εμείς και μαζί του. Ότι εμένα μου είναι σημαντικό, κλείνω το κινητό και το βάζω στο συρτάρι, γιατί αυτή τη στιγμή που θα φάμε μαζί, μου είναι σημαντικό. Και θέλω αυτό να το αισθανθείς. Στην παρέα.
πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι. Αν δείξουμε στο παιδί ότι αυτό που αξίζει και η επιτυχία του πραγματικά περνάει μέσα από τους άλλους, αυτό είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο, τότε και αυτό κάποια στιγμή εκεί θα εστιάσει. Περιμένετε λίγο να τελειώσει η καραντίνα και μετά, μην πολυσχετίζεστε από κοντά. Όχι, να σχετίζεστε και ακόμα τώρα, και αλλά οι γονείς τώρα θα αναλάβουν περισσότερο ρόλο. Mm. Δηλαδή, εμείς εκεί πιο πολύ, αφού στερούνται τους συνομήλικους, στερούνται κάτι άλλο, εμείς πιο πολύ. Να παίξουμε τώρα, το επιτραπέζιο. Τώρα μας χρειάζονται. Θα ξεβολευτούμε. Συμβαίνει γιατί τόσο αυτός γρήγορα. Είναι ο ρόλος μας. Κάποια στιγμή, από τη μία μέρα στην άλλη, θα δούνε ότι το παιδί έχει χάσει το χαμόγελό του. Ότι όλη του η ζωή είναι μόνο οθόνη. Και τότε θα είναι πάρα πολύ αργά. Και ξέρεις, και από τη μία μέρα στην άλλη μπορεί το παιδί να τα ξαναβρει αυτά όταν νιώσει ότι οι γονείς είναι παρόντες. Στην αρχή θα το πιέσεις λίγο, θα έχεις γκρίνια, θα έχεις νεύρα, θα έχεις φωνές. Όταν είναι βέβαια ακραίες οι καταστάσεις, υπάρχουν και δομές στις οποίες μπορείτε να απευθυνθείτε για να βοηθηθείτε. Ροδούλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Ωραία τα είπαμε και σήμερα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που ξεκίνησα την εκπομπή με το Στέλιο και μιλήσαμε για την αυτογνωσία και κλείνουμε με τη Ροδούλα που επίσης μιλάμε για την αυτογνωσία. Να είσαστε καλά. Είστε συνοημένοι. Ευχαριστώ. Ναι. Καλό βράδυ να έχουμε. Γνωριζόμαστε και οι τρεις. Θα μου τα πεις μετά όλα. Κάτσε να κλείσω τώρα. Ναι. Καλό βράδυ έλεγα. Καλό βράδυ θα ξαναπώ. Να είσαστε καλά που ήμασταν συντροφιά και σήμερα. Βαθιές ανάσες, που θα πάει, θα βγούμε από όλο αυτό. Γεια σας.